Στην καρδιά όσων αγαπούν το σινεμά, η Λιόν θα είναι πάντα η γενέτειρα του κινηματογράφου. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ κήρυξε την έναρξη του 10ου κινηματογραφικού φεστιβάλ Λιμιέρ με αριστουργήματα που έχουν αντέξει το χρόνο, παγκόσμιες πρεμιέρες και ταινίες με αστέρες του Χόλιγουντ. Αυτή τη χρονιά, μια παλιά ταινία του Όρσον Ουέλς και η ταινία Everybody Knows του Ασγκάρ Φαρχάντι με πρωταγωνιστή τον Χαβιέ Μπαρδέμ μονοπολούν το ενδιαφέρον. Ο Ασγκάρ Φαρχάντι, το cast, η σύζυγός μου, είναι στην ταινία. Αυτό κάνει τα πράγματα ευκολότερα γιατί μπορούμε να είμαστε με την οικογένεια. Τα γυρίσματα ήταν μόλις 20 λεπτά από το σπίτι μας. Κυρίως όμως ο Ασγκάρ Φαρχάντι μου έδωσε το κίνητρο. Είναι ένα πολύ σημαντικό φεστιβάλ γιατί μας επιτρέπει να δούμε ταινίες που αποτελούν μέρος των αναμνήσεών μας και ορόσημα για τη γαλλική παράδοση. Χάρη σε αυτό το φεστιβάλ, πολλές από αυτές τις ταινίες μπορούν επίσης να κάνουν καριέρα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ο Μεξικανός σκηνοθέτης Γκιγέρμο Ντελ Τόρο μας λέει τι περιλαμβάνει το φετινό φεστιβάλ. Η αποκατάσταση της ταινίας The Tour του Edgar Ulmer, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά φιλμ νουάρ και την οποία δεν την είχαμε δει ποτέ πριν με τον κατάλληλο τρόπο, επειδή ήταν περιουσία του δημοσίου και κανείς δεν μπήκε στον κόπο να την αποκαταστήσει. Είναι ένα φεστιβάλ χωρίς κριτική επιτροπή, χωρίς κριτές, μόνο για το κοινό. Και αυτό για μένα είναι το καλύτερο. Φέτος θα προβληθούν 187 ταινίες σε 40 αίθουσες σε όλη τη Λιόν, την πόλη στην οποία εφευρέθηκε ο κινηματογράφος. Είναι πάθος, είναι υπέροχο. Βλέπουμε τους ηθοποιούς να συζητούν με ανθρώπους, βλέπουμε φίλους μας. Ερχόμαστε εδώ τα τελευταία 10 χρόνια. Παρακολουθούμε ωραίες ταινίες, είναι μια εξαιρετική εβδομάδα. Ο Κουέντιν Ταραντίνο, ο οποίος είναι παθιασμένος με τον γαλλικό κινηματογράφο, μπόρεσε να μας μιλήσει για αυτόν τη δεκαετία του 50 και πώς άρχισε ο ίδιος να κάνει ταινίες. Ανακαλύψαμε κάποια πραγματικά αριστουργήματα. Μας επιτρέπει να δούμε ταινίες 50-60 ετών που έχουν αποκατασταθεί και είναι πραγματικά ευχάριστο να μπορώ να μοιραστώ αυτή την εμπειρία με άλλους. Η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετική. Το φεστιβάλ κινηματογράφου Λιμιέρ αναδεικνύει ταινίες αξιώσεων, αλλά αυτό δεν είναι τόσο ένα φεστιβάλ για τους επαγγελματίες του κλάδου, αλλά μάλλον για το κοινό, για τους ανθρώπους που αγαπούν τον κινηματογράφο. Το φεστιβάλ προσήλκησε πέρυσι περισσότερους από 170.000 ανθρώπους. Οι πωλήσεις εισιτηρίων φέτος είναι ακόμη ψηλότερες. Σαφές σημάδι ότι αυτή η γιορτή της μεγάλης οθόνης έχει βρει τη θέση που της αξίζει.